Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης Σοφικού. Εδώ αυτή τη μονή την έκτισε ο αείμνηστος γέρον Κάλιστος Δεσπότης, ο γέρον ο Νικόδημος, ο αδελφός και ο αδελφός του Στέφανος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκλεγμένοι εκ Ηλίας Μητρός. Όταν ο πατέρας τους, ο Γεώργιος, έκανε προσευχή, συνευρίσκεται με τη σύζυγο και παρακαλούσε τον Χριστό και του έλεγε «Κύριε, το πρώτο παιδί κάντο δεσπότη». Τη δεύτερη φορά συνευρίσκεται με τη σύζυγο, μόνο μία φορά, «Κάντο μου ιερομόναχο». Την τρίτη φορά «Κάντο μου ιεροδιάκονο». Και την άλλη φορά «Να μου την κάνεις μοναχή». Τη γυναίκα. Το κορίτσι. Όλο το χωριό, επειδή κατήγεται από την Καλαμάτα, από τον Άγιο Φλόρο, ο γέρον ο Νικόδημος, όλο το χωριό γνώριζε ότι η σύζυγος του κυρίου Γεωργίου Μακρύ θα γεννήσει την άλλη μέρα. Πώς το γνώριζε, γνωρίζετε? Πάνω από το σπίτι του κυρίου Γεωργίου Μακρύ ήταν ένα φως από τον ουρανό και τα τρία παιδιά δεν πλησίαζαν τη μητέρα τους να θυλάσουν Τετάρτη και Παρασκευή, από μόνο τους. Τα θαύματα πάρα πολλά θα τα διηγηθούμε παρακάτω από πραγματικές ζωντανές μαρτυρίες. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν και πέρασαν τα 13 έτη, το μεγαλύτερο, ο Κωνσταντίνος, ο νυν Κάλιστος επίσκοπος, άρχισε, κατανύχτηκε και εκλέγε και πιάνει τα αδέλφια και τους λέει «Θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία». «Τι θέλεις, αδελφέ μου?» του είπαν. Λέει «Να, παιδιά μου», λέει, «αδέλφια μου, έχω αποφασίσει να αφοσιωθώ στον Κύριο, να γίνω μοναχός». Και αρχίζουν και τα άλλα τρία κλαίνε μαζί, αγκαλιάζονται και λένε «Και εμείς, αδελφέ μου, αυτό το πόθο έχουμε, θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, θα μιλήσουμε για τον αείμνηστο γέροντα Νικόδημο, ο οποίος ήτοις στο γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, εγεννήθη το 1911 και κοιμήθη το 2006. Αυτό το ιερό πόνημα το έβγαλε ο αείμνηστος Ευάγγελος Κουτσομίτης, ιατρός, Αθήνα, 2007, που αναφέρει ορισμένα περιστατικά για το γέροντα Νικόδημο Μακρύ. Ας δούμε ποιος ήταν ο γέρον Νικόδημος Μακρύς. Ας δούμε και ας τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει να σώσουμε τις ψυχές μας. Μέσα στον αιώνα αυτό της πλάνης και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξοκύλει στην αμαρτία και έχουν πέσει σε πάρα πολλές πλάνες, ευχόμεθα ο γέρον ο Νικόδημος να γίνει οδοδείχτης για μετάνοια και επιστροφή στην Ορθοδοξία. Ας αρχίσουμε από τη σελίδα 10. Τόπος καταγωγής και βίος του γέροντος Νικοδήμου Μακρύ. Όταν ο επισκέψης αφήσει το αυτοκίνητο στην τελευταία στροφή της Τσακώνας, το μάτι του δεν χορταίνει να βλέπει τον καταπράσινο κάμπο της ευλογημένης Μεσσηνίας. Ατελείωτος ελαιώνας και πράσινο παντού υποδέχεται τον επισκέπτη, στάγια της χώματα, ενώ δεν μπορεί ο οφθαλμός του επισκέπτη να μην δει το μοναστήρι της Παναγίας του Βουλκάνου, όπου δεσπόζει στο μεσσηνιακό κάμπο με την χαριτόβρη την εικόνα της Παναγίας που προστατεύει τον νόμο ολόκληρο, αλλά και κάθε πιστό και κατετρεγμένο που την ατενίζει. Εκεί, στον κάμπο της Μεσσηνίας, κοντά στον ποταμό Πάμισο, υπάρχει ένα όμορφο χωριουδάκι, ο Άγιος Φλόρος. Πριν από 95 έτη και συγκεκριμένα το έτος 1912, είδε το φως του ηλίου το τρίτο τέκνο μιας ευλογημένης οικογενείας, ο μικρός Νικόλαος και μετέπειτα ιερομόναχος Νικόδημος. Ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και η μητέρα του Ηλέκτρα. Ήταν αγρότες και ασχολήθηκαν με την ανατροφή των τεσσάρων τέκνων τους. Πρώτο τέκνο της οικογένειας Μακρύτο ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μετέπειτα έγινε ο αείμνηστος αρχιερεύς Κάλιστος στην Κορινθία. Δεύτερο τέκνο της οικογένειας ήταν η μοναδική κόρη του που μετέπειτα εκάρη μοναχή με το όνομα Εφημία
και κοιμήθηκε ως καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος εις το Λουτράκι. Τρίτο, τέκνο ήταν ο μικρός Νικόλαος, ο μετέπειτα θαυμαστός γέροντας Νικόδημος, ενώ τέταρτο κατά σειρά τέκνο υπήρξε ο μικρός Σταύρος, ο οποίος εκάρει μοναχός με το όνομα Στέφανος και στη συνέχεια έγινε ιεροδιάκονος και υπήρξε συνασχετής του πατρός Νικοδήμου. Οι γονείς του αειμνής του γέροντα υπήρξαν ευσεβέστατοι άνθρωποι που προσεπάθησαν αλλά τα κατάφεραν να μεταδώσουν την ευσέβειά των εις τα τέκνα των. Ευλογημένοι οι γονείς που αξιώθηκαν να προσφέρουν εις την Αγγελική Πολιτεία τα τέσσερα βλαστάρια τους και κοιμήθησαν εν Χριστώ. Πάντοτε ο αείμνηστος γέροντας Νικόδημος με πολλή συγκίνηση μιλούσε για τις γονείς του. Έκλαιγε με καυτά δάκρυα και σε πολύ προσωπικές μας στιγμές μας φανέρωνε απίστευτα γεγονότα για τους γονείς του. Από τα πλέον σημαντικά αναφέρω τα κάτωθη. Πρώτον, ο πατέρας του Γεώργιος μου αναφέρει ο γέροντας Νικόδημος συνευρέθη μετά της μητρός του Ηλέκτρας έως ότου γεννήθησαν τα τέκνα τους. Εις την συνέχεια με κοινή τους απόφαση έζησαν ως αδελφοί σαρκικοί ασκούμενοι στην αρετή της Εγκράτειας και αξιώθηκαν σταυμαστών γεγονότων. Όταν κοιμήθηκε ο πατέρας του Γεώργιος, είδε ο μικρός Νικόδημος τη στέγη της φτωχικής οικίας τους να ανοίγει και τον προφήτη Ηλία με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να συνοδεύουν την ψυχή του Γεωργίου εις τα επουράνια. Όταν ο γέροντας Νικόδημος το ανέφερε, ένιωθε ότι ζει μπροστά του πάλι εκείνο το όραμα και έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Όταν ο μικρός Νικόδημος ήταν τρυφερό βρέφος στην αγκαλιά της καλής του μητέρας, όπως ομολογούσαν αρχικά οι γονείς του και αργότερα συγγενείς και ευσεβείς συντοπίτες, ο μικρός τότε Νικόλαος δεν θύλαζε το μητρικό γάλα κατά τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή μέχρι την δύση του ηλίου. Η Θεία Χάρη έδειχνε τι θα γίνεται ο μικρός Νικόλαος. Αυτό το ίδιο συνέβη και στα άλλα τρία τέκνα. Ακόμη, όλο το χωριό γνώριζε ότι η κυρία Ηλέκτρα την επόμενη μέρα θα γεννούσε. Πώς το εγνώριζε? Πάνω από την οικία τους ήταν ένα φως και την περιέλουζε από τον ουρανό την οικία του κυρίου Γιώργου, του πατρός του πατέρα Νικοδήμου και των άλλων αδελφών. Εις το μικρό χωριό του Αγίου Φλώρου ο γέροντας έμαθε τα πρώτα γράμματα του Δημοτικού, εις τη συνέχεια πήγε στο σχολαρχείο της εποχής εκείνης, από το οποίο απεφύτησε. Τότε το σχολαρχείο ήταν το σημαντικό εις τη γνώση και την καλλιέργεια του μαθητή και όσοι έχουν γονείς που τελείωσαν το σχολαρχείο όπως ο Γράφων, ο Ευάγγελος Κουτσομίτης, έχουν διαπιστώσει πόσο σπουδαία γνώση είχαν οι απόφοιτοί του. Ταυτόχρονα με τις εγκύκλιες σπουδές ασχολήθηκε με την τζιγκογραφία και την καλλιγραφία στα οποία διέπρεψε. Όσοι έχουν δει και διαβάσει κείμενα του αειμνήστου γέροντα έχουν γνώση για την καλλιγραφία του και κοιμημένου πατρός που εντυπωσιάζει τον κάθε αναγνώστη. Μοναχική πολιτεία του μακαριστού γέροντα Νικοδήμου. Οι γονείς του γέροντα Νικοδήμου ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Τα χριστιανικά σπέρματα που ενέσπηραν στην αγαθή ψυχή του μικρού Νικολάου τότε ευλάστησαν και οι δρόσοι του Παναγίου Πνεύματος τον οδήγησαν μακρινά από τα τερπνά του κόσμου εις των μοναχικών βίων. Προτού εισέλθει στην Αγγελική Πολιτεία ξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην πατρίδα, διότι όπως ανέφερε συχνά οι υπέρτατες αξίες είναι η πίστη στο Χριστό και η πατρίδα για κάθε λογικό και πιστό άνθρωπο. Τα βήματά του τον οδηγούν σε ένα ενάρετο γέροντα τον Μωυσή, ο οποίος διαβλέπει τις αρετές του Νικολάου και ιδιαίτερα την ταπεινότητα και την υπακοή και κήρεται μοναχός με τον ομαστής δια του αγγελικού σχήματος Νικόδημος. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ανθίζουν στο νεαρό Νικόδημο και τον οδηγούν εις τον δύσκολο δρόμο της αρετής. Προσεύχεται αδιάλειπτα, στοιχείο το οποίο συνέχισε σε όλη του τη μοναχική ζωή, λαμβάνοντας επιμίσθιο το χάρισμα να ανοίγει τις βρυσομάνες των γλυκυτάτων οφθαλμών του και να χαρίζει καυτά δάκρυα στον Κύριό του εξητώντας το έλεος και την ίαση για κάθε ταλέπορο και πονεμένο άνθρωπο σωματικά και ψυχικά. Είχε μεγάλη αγάπη για τους ανθρώπους.
νηστεύει και υποτάσσει το ταλέπορο σώμα του με κάθε λογής πνευματικό αγώνισμα και ο Χριστός δορίζει χαρίσματα προορατικά, διορατικά και προφητικά. Είναι θαυμασός ο Θεός και λέει τους ταπεινούς και υπάκους αγωνιστές του. Η ασκητική βιωτή του γέροντα Νικοδήμου έχει να επιδείξει πολλά θαυμαστά πράγματα, τα οποία για να καταγραφούν θα απαιτηθούν μεγάλη όγκη χάρτου. Με πολύ σεβασμό και πάντοτε με την ευχή του γέροντα θα αναφέρω μερικά από αυτά, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να δοξάζει τον Θεό, και ζητώ συγγνώμη από τους πιστούς αναγνώστες για την αδυναμία μου να καταγράψω κάθε πνευματική εμπειρία του πνευματικού γέροντα. Πνευματικές εμπειρίες του μακαρίστου γέροντα Νικοδήμου. Θεωρία του ακτίστου φωτός. Κατά τη διάρκεια της ασκητικής βιωτής του γέροντας Νικόδημος εβίωσε πολλά γυμνάσματα. Άλλωστε αυτό είναι σύνθεση για τον πραγματικό μοναχό. Ο γέροντας μιλούσε για τα ασκητικά του χρόνια δύσκολα, αλλά μερικές φορές για να ωφελήσει κάποιο πνευματικό του παιδί ανέφερε κάποια περιστατικά. Σε μία τέτοια συνάντηση άκουσα από τον ίδιο ότι ήταν βαρύς χειμώνας και ο γέροντας του Μωυσής του είπε να μείνει έξω από το μοναστήρι 3 ημέρες και 3 νύχτες. Ο γέροντας υπάκους έκανε ό,τι του είπε ο γέροντάς του αφού έλαβε την ευχή του. Ο χιονιάς είχε καλύψει τα πάντα με το χιόνι και το χρύο ήταν βαρύ. Με τις φυσικές του δυνάμεις δεν ήταν δυνατόν να αντέξει ο άνθρωπος. Ο γέροντας αφού έλαβε μαζί του άρτο αγιασμό και μία κουβέρτα βρήκε κάποιο σημείο στο μοναστήρι έξω από τον τοίχο του για να παραμείνει. Με προσευχή πολύ αδιάλειπτη θα έλεγα και τα ελάχιστα για την επιβίωσή του έφτασε στο σημείο να αντέξει και να μην πάθει τίποτα. Όταν ο γέροντας Μωυσής έστειλε κάποιο μοναχό να ειδοποιήσει τον γέροντα να μπει στο μοναστήρι, τότε διαπίστωσε ότι ο γέροντας ήταν ευδιάθετος και πολύ ζεστός. Ο μοναχός τάξερε και τάχασε και δεν ήξερε τι να πει. Ο γέροντας του φανέρωσε ότι ένα θερμό, φωτεινό και γαλάζιο σύννεφο τον κάλυπτε όλες τις νύχτες και τις μέρες και δεν ένιωσε καθόλου κρύο. Δεν ήθελα, ανέφερε ο γέροντας στο μοναχό, να τελειώσει αυτή η όμορφη εμπειρία. Δεν κρύωνα και δεν είχα ανάγκη φυσικής τροφής. Ασφαλώς ο παντεπόπτης Θεός αντάμιψε τον υπάκουο μοναχό Νικόδημο με την παρουσία του αχτίστου φωτός της Θείας Χάρης. Προορατικών, διορατικών και προφητικών χάρισμα. Όταν ζήσεις κάποια πνευματική εμπειρία και είσαι ταπεινός πραγματικά, δεν την αποκαλύπτεις εύκολα. Ειδικά εις τον μοναχό η αποφυγή της καινοδοξίας επιτυγχάνεται με τη σιωπή και την προσευχή. Επειδή κανένα από τα χαρίσματα δεν είναι δικό μας, διότι πάσας δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων, Ιακώβου Α17, δεν θυνάμαι τα να φουσκώνουμε τα στήθη μας με υπαρηφάνεια, δι' αυτό θα είναι, θανάσιμος λάθος για την πνευματική μας εξέλιξη. Σε στιγμή πνευματικής ησυχίας που ακόμα και η σιωπή είναι ευλογία, ο γέροντας Νικόδημος θέλησε να μας μεταγγίσει πνευματικά μηνύματα μεγάλης αξίας για να προκόψουμε πνευματικά. Οι συμβουλές του απλές και ουσιαστικές και πολλές φορές με παραδείγματα προσπαθούσε να μας κάνει να δούμε ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε. Μας εξηγούσε για τα χαρίσματα ότι σε κάθε άνθρωπο ο Θεός δίνει χαρίσματα, τα οποία τα λέει τάλαντα και περιμένει ο Θεός να τα καλλιεργήσει ο άνθρωπος σύμφωνα με τη θέλησή του. Ο Θεός τα χαρίζει και ο άνθρωπος τα καλλιεργεί, εκούσια. Δεν τα δίνει τα χαρίσματα ο Θεός για να κομπάζουμε ότι κάτι είμαστε, αλλά και να προκόψουμε πνευματικά και να ζήσουμε Κυρίου. Το μόνο που μένει είναι να τα αξιοποιήσουμε προς ωφέλειά μας. Στην περίπτωση του γέροντα Νικοδήμου ο Θεός, επειδή μόνο αυτός προγνωρίζει το μέλλον και είναι αΐ, προγνώριζε ότι ο γέροντας θα σώσει ψυχές με την αγάπη και το έργο του. Του χάρισε πλουσιοπάροχο το διορατικό, το προορατικό και το προφητικό χάρισμα. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό και να καταγραφεί είναι το πώς δόθηκαν αυτά τα χαρίσματα, τα οποία σημειωτέων διέθετε ο πνευματικός του πατήρ Όσιος Σαββάς Μωυσής.
Σε στιγμές πνευματικής ανάτασης ο γέροντας θυμήθηκε την εμπειρία του εις το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων, κοντά εις την Κινέτα, όπου εντός μίας μεγάλης τρύπας κατέβηκε ο γέροντας για άσκηση και παρέμεινε 60 μέρες μόνο με άρτο, λίγο νερό και αγιασμό, ενώ του χορηγήσανε ένα κερί να διαβάζει λίγο. Μέσα εις την τρύπα αυτή υπήρχε ένα φίδι από την πρώτη μέρα. Ο γέροντας, αφού είδε το φίδι, το οποίο ήταν έτοιμο να τον δαγκώσει, το σταύρωσε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και του είπε: «Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου». Πράγματι, το φίδι έφευγε την ημέρα για τροφή και το απόγευμα γύριζε εις την φωλιά του. Ο γέροντας σταύρωνε και εκείνο κουλουριαζότανε και καθότανε παρέα με τον γέροντα. Ο γέροντας έκανε σκληρή άσκηση και ο παντεπόπτης Θεός σε στιγμή χρόνου του έδειξε όλο τον εξωτερικό κόσμο σαν να είχε μπροστά του ένα καθαρό τζάμι και έβλεπε τα πάντα έξω. Κατάλους είχε κάτσει σε πηγάδι 7 χρόνια και του έριχναν από επάνω μόνο ψωμί και λίγο νερό. Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και του είπε: «Νικόδημε, όπως βλέπεις τον κόσμο χωρίς να είσαι έξω, έτσι και ο Θεός σου δίνει το χάρισμα να βλέπεις την καρδιά των ανθρώπων και να γνωρίζεις τα αμαρτήματά τους για να τους σώσεις». Όραμα του γέροντα Νικοδήμου εις το Ιερό Ησυχαστήριο της Αγίας Μαρίνης Σοφικού την 3η 12ου 1957. «Δούλε του Θεού Νικόδημε, γράψε ταύτα τα θεϊκά λόγια εις τον χάρτην σου, τα εκ του Θεού επαγγελόμενα. Αρχή. Φωνή Θεού, κατά το θείον ιερών Ευαγγέλιον Ευαγγέλιον Ιησού Χριστού, αποκτήσατε να λύλεις αγάπην ανυπόκριτον, πίστην σταθεράν και ελπίδαν βεβαίαν. Κατά τον Παύλον, στήκετε και κρατείτε τα σπαραδόσεις, γνησία ορθοδοξία, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ημών, αποτινάξατε αυτής εκ τους νοός ημών διάνοιες βρωμερές, αποκτήσετε καρδίαν καθαράν και προσέχετε αυτής, νύψετε ακατάπαυστον ευχήν ή να αποφεύγετε τα πονηρά των ημερών σας. Μισήσατε μνησικακίαν, φυλάξατε οφθαλμούς ημών από περιέργειαν πονηράν. Φυλάξατε ψυχήν και σώμα καθαρών και αμόλυντον όσπερ κατά τον Παύλον έστε ναός Θεού ζώντος. Ζωγράφισον Ιησούν Χριστόν σταυρωμένον με ύψος 3,33 μέτρα. Τσακιστών των σταυρών και βιδωτήν των Ιησούν Χριστών και βιδωτών, των Ιησούν Χριστών και ετέραν εικόναν νυμφίων, των Ιησούν 2,33 μέτρα, με τον κάλαμον εις τας χείρας εμπεζόμενον, υπό των στρατιωτών και απόθεσον αυτάς, εις βόρειον μέρος του νάρθικος της εκκλησίας, και ποιησον ακίμητον κανδύλαν. Τελικώς δε εισέρχεστε και εξέρχεστε, ποιήσατε διπλά 7 συν 7 μετάνοιας και παντοτινήν εις νουν και τυπώσατε μετάνοιας και τυπώσατε αυτάς με κατάνοιξην παντοτινήν εις το νουν και καρδίαν. Προσέχετε, 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 ημέρες πονηρές, ημέρες οργής, ημέρες εκδικήσεως Θεού. Αμήν. Τέλος. Σελίδα 24. Όραμα Πατρός Νικοδήμου του πνευματικού μας. Απόδοση κοιμήσεως Θεοτόκου 23/8/2001 στην οικία Νικολάου Καρυπίδη, Κροκυδά 45, Κόρινθος. Κοιμόμενος ο πατήρ Νικόδημος άκουσα οράτος φωνή αγγέλου, φωνή να του λέγει: «Πατήρ Νικόδημε, δούλε του Θεού, ξύπνα να σου δείξω για το μέλλοντα κόσμο τον αμαρτωλό όλης της γης». Εξύπνησα, έβγαλα το σεντόνι και βρέθηκα στο παράθυρο, σαν να ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Η ώρα ήταν 3 και 4 της νυχτός.
Σήκω όρθιος, μου λέει, σηκώθηκα. Έλα έξω στη γη. Και λέγω, πώς θα βγω έξω αφού είναι χάος κάτω. Απάντηση, θα σου τη φέρω τη γη επάνω. Πράγματι η γη σηκώθηκε επάνω και με έφτασε ακριβώς στο μέρος του αυτοκινήτου που με βάζει ο Νικόλας μέσα και μου λέει, υψώθητη στα 33 μέτρα ύψος. Βλέπε προς την δύση να ειδείς τι έρχεται. Δύο ανδρικά χέρια, όπισθεν, μου γύρισαν το κεφάλι προς τη δύση. Αυτό θα είναι 666 μέτρα μάκρος. Βλέπω μία οπή βουνού και έβγαινε το θηρίο όπως είναι ο Άδης και βλέποντας το κεφάλι του Άδου μεγάλωνε και τα μέτρα του 666 και μου είπε, ακολούθησέ το από το ύψος σου στα 33 μέτρα. Πήγαινε στην ανατολή της Αθήνας. Εγώ ακολούθησα από πίσω του και φτάσαμε στην πλατεία που ο Δήμαρχος Αθηναίων Αβραμόπουλος είχε φτιάξει τον Πεσόντα έως φόρο. Εκεί το θηρίο έφτασε. Εκεί στο μέσο της κολόνας σηκώθηκε όρθιο και όπως σηκώθηκε ψηλά πέφτει με την ουρά του. Βούηξε ο τόπος και έφτασε μέχρι τη μέση του θηρίου και ανοίγει το στόμα του σε πολύ αμέτρητο πλάτος, τόσο μεγάλο που βγάζει τη γλώσσα του 1,5 μέτρο και άκουγα σαν να κατάπινε τα δε δόντια του πολύ φοβερά και τα μάτια του πολύ φοβερά ανοιχτά. Αυτός είναι ο Άδης, θα καταπιεί όλο τον κόσμο της γης των αμαρτωλών. Ακούστηκε μία βόμβα που τρόμαξε όλη τη γη και χωρίσανε από τον κόσμο οι αμαρτωλοί, οι γυμνές, οι γυμνοί, τα παντελόνια και όλες οι άλλες αμαρτίες και εκείνοι που μένανε φτύνανε το θηρίο, είχαν σταυρό στο μέτωπο. Κατέβηκε ο Τίμιος Σταυρός στο θηρίο, όρθιος μεγάλος με τον Χριστό σταυρωμένο. Είπε ο εσταυρωμένος, όσοι μείνετε κρατάτε την πίστη σας και προσευχή όσοι μπορείτε. Γυρίζει το πρόσωπο προς εμένα και μου λέγει, πνευματικέ πατέρα και δούλε μου, αγωνίσου να σώσεις ψυχές γιατί έφτασε το τέλος η τιμωρία των αμαρτωλών και θα γίνει ανάσταση όλης της γης. Θα λάμψει η Ορθοδοξία. Μετά από αυτά βρέθηκα στο κρεβάτι μου, ξύπνησα και άρχισα κλαίγοντας να κάνω κομποσχήνια έξι για όλο τον κόσμο. Οι πνευματικές εμπειρίες διαφόρων γερόντων οι οποίες έχουν καταγραφεί μετά την κοίμησή τους καθώς επίσης και οι προαναφερθήσεις πνευματικές εμπειρίες του γέροντα Νικόδημου οδηγούν τον πιστό αναγνώστη στον δρόμο της αρετής, διότι αντιλαμβάνεται ο κάθε αναγνώστης ότι όταν αγωνίζεται τον καλό αγώνα της σωτηρίας μπορεί να έχει αγκάθια και δυσκολίες εις τον δρόμο του, ο Θεός όμως ανάλογα με το μέτρο της αρετής του τον εμψυχώνει με μικρές ή μεγάλες πνευματικές εμπειρίες για να λαμβάνει δύναμη και κουράγιο εις τον αγώνα του. Το κτίσιμο της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας στο Σοφικό Κορινθίας και πώς έλαβε την ονομασία. Ο νεαρός μοναχός Νικόδημος, αφού εκρίθη άξιος της ιεροσύνης, χειροτονείται διάκονος και στη συνέχεια ιερεύς από τον αείμνηστο αρχιερέα κυρίων Γερμανών Βαρικόπουλων. Όμως τι ανέφση παράλληλα με τα εφημεριακά του καθήκοντα καλλιεργούσε στην ψυχή του την επιθυμία να αξιωθεί από τον Τριαδικό Θεό να ενοικοδομήσει μονή. Μαζί με τον αδελφό κατά σάρκα τον ιεροδιάκονο Στέφανο ήρθαν έξωρεθεν του χωρίου Σοφικού Κορινθίας και εκεί με πολλούς κόπους και διωγμούς αρχίζουν τα ερείπια μιας παλαιάς μονής που υπήρχε να εγείρουν σιγά σιγά με πολύ προσωπική εργασία την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας. Το ίδιο διάστημα συνδέονται πνευματικά με δύο θεόσταλτες νύφες του Χριστού, τις μοναχές και αδελφές κατά σάρκα, τη μοναχή Ελισάβα της Κορδά και τη μοναχή Εφροσύνη. Οι ανωτέρω αδελφές, αληθινές νύφες Κυρίου, ημών Ιησού Χριστού, νέες στην ηλικία αλλά πρεσβύτατες στην διάνοια, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια και ακολούθησαν τον κοπιώδη δρόμο που οδηγεί στην Ανάσταση και στον Χριστόν. Ως αν διψώ σε έλαφη επεθύμουν να έβρουν πνευματικούς ανθρώπους και φοβούμενους τον Θεό για να κτίσουν την ασκητική ζωή τους. Ο Χριστός τις φέρνει στον μακαριστό γέροντα Νικόδημο και στον αδελφό του.
εις τον άνυδρο και άγριο τόπο που διάλεξαν και αρχίζουν να φτιάχνουν μικρά και φτωχικά κελιά για να διαμείνουν. Η πρώτη διαβίωση ήταν πρωτόγονη, υπήρχε έλλειψη των πάντων. Όμως παρά την ταλαιπωρία και τη σκόπιση της προσευχής και της αγρυπνίας, ήταν πλούσια η χάρη και η ευλογία του Θεού. Είχαν χαρά και ευφροσύνη ανεκλάλητη, αλλά και ζήλου μαρτυρία. Πολύ σύντομα συγκροτείται μοναστική αδελφό της και εκλέγεται η πρώτη ηγουμένη, η κτητόρισα της Σιμωνής αείμνηστη γερόντισσα Ελισάβετ. Η αρετή του γέροντα έγινε γνωστή όχι μόνο στα χωριά πέρυξ της Μονής, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και πλήθους κόσμου συνέρε καθημερινά για να γνωρίσουν το γέροντα Νικόδημο, να εξομολογηθούν και να δώσουν ομολογία Χριστού. Είναι απίστευτη η αφήγηση του μακαριστού γέροντα για τη μεταφορά ογκολίθων πέτρας για τη θεμελίωση της Ιεράς Μονής. Μου ανέφερε ότι η μεταφορά ογκόλιθων πέτρας εγένετο με τη βοήθεια δύο ανθρωπόμορφων όντων, οι οποίοι όμως είχαν κεφαλή που έμοιαζε περισσότερο σε χείρο. Μετέφεραν τις μεγάλες πέτρες με το φως της ημέρας. Ο γέροντας πριν νυχτώσει τους σταύρωνε και εξαφανίζονται, μέχρι να παρουσιαστούν το επόμενο πρωί και να συνεχίσουν τη βοήθεια. Όταν το ρώτησα επίμονα τι ήταν αυτοί οι δύο περίεργοι εργάτες, μου ομολόγησε ότι λόγω της άσκησης και της προσευχής του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευχαριστηθείς με το άξιο τέκνο του μετά από ποτάμια δακρύων και προσευχής, επειδή δεν υπήρχαν τότε μεταφορικά μέσα να βρεις εύκολα αλλά δεν υπήρχαν και χρήματα, του επέτρεψε να τον επιρετήσουν δύο οντότητες του πειρασμού. Οι υπόλοιποι εργάτες οι οποίοι έκτιζαν θαύμαζαν την καταπληκτική τους δύναμη να σηκώνουν τόσο βαρύς ογκόλιθους πέτρας και διερωτώντο πού πήγαιναν το βράδυ και εμφανίζοντο το πρωί. Ο γέροντας με πολλές δυσκολίες αρχίζει την ανέγερση της εκκλησίας που σήμερα αποτελεί το καθολικό της Ιεράς Μονής. Το όνομα της Αγίας Μαρίνας εδόθη ως εξής. Είχε πάει στο μοναστήρι τότε μία δαιμονισμένη νέα κοπέλα και ο γέροντας τελούσε 40 λίτρουγα στα οποία προσευχόταν στο Χριστό να εξέλθει το δαιμόνιο και από την ταλέπορη νεαρή κοπέλα και όποια εορτή θα ήταν θα καθιέρωνε τη νέα εκκλησία της Μονής το όνομα του Αγίου ή της Αγίας που θα εόρταζε. Πράγματι, το δαιμόνιο εξέρχεται ανήμερα της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας την 17η Ιουλίου. Από τότε ο ιερός ναός της Μονής αφιερώνεται εις τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Ο ιερός ναός αυτός αποτελεί αληθινό κόσμημα για την Ιερά Μονή και είναι στολισμένη με υπέροχες αγιογραφίες, μερικές των οποίων έχει αγιογραφήσει ο μακαριστός γέροντας Νικόδημος, ενώ εντός αυτού είχε ως θησαυρό πολύτιμο την τιμία δεξιά χείρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, η οποία χαρίζει την ευλογία της σε κάθε πιστό που προσεύχεται και ήλπιζε στην χάρη της. Ο πνευματικός πατήρ του γέροντα Νικοδήμου θα ήταν μεγάλη παραλήψη μου αν στην παρούσα συγγραφική μου προσπάθεια δεν φανέρωνα με τα ανθρώπινα μέτρα ποιος ήταν ο πνευματικός πατέρας του γέροντα Νικοδήμου και το πνευματικό του ανάστημα. Δεν μπορεί ο μοναχός ή η μοναχή να φτάσει στα επίπεδα αιρετής για να κάνει αγώνα αν κινηθεί μόνο από το εγώ του και δεν έχει την ευλογία ενός πνευματικού γέροντα για υπακοή και ταπείνωση. Είναι μεγάλη ευλογία σε ένα μοναχό να έχει γέροντα κάποιον ο οποίος με τη χάρη του Χριστού να έφτανε σε μεγάλα επίπεδα αιρετής και να τον καθοδηγεί στον πνευματικό του αγώνα. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό πνευματικό καθοδηγητή είχε ο μακαριστός γέροντας Νικόδημος. Τον έλεγαν Μωυσή και θα προσπαθήσω να καταγράψω μερικά σπουδαία σημεία της πνευματικής προσωπικότητας του Αβά Μωυσή. Άλλωστε στη Σοφία Σιράχ ήταν 9 μας υποδεικνύει ότι «Μία στόχη διηγήματος γερόντων σοφών και γάρ αυτοί έμαθον παρά των πατέρων αυτών, ότι παρά αυτών μαθήσει σύνεσιν και εν καιρό χρίας δούνε απόκριση». Ο όσιος αβάς και σεβάσμιος γέρον και τιμιότατος πατήρ ημών Μωυσής Τρυπητίνιας γεννήθηκε εις την ένδοξη νήσων Καστελόριζο των Δωδεκανήσων.
Το έτος 1872 απογονείς ευσεβεστάτους, θεός σεβούμενους και ενάρετους. Το όνομά του έλαβε κατά το βάφτισμά του που έλαβε ή το Μερκούριος. Ο μικρός Μερκούριος ήταν από την κοιλία της μητέρας του αγιασμένος και καρπός Άγιος και Αγαθός. Ουδόλος εθύλαζε το μητρικό γάλα την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η μητέρα του μεταχειρίζεται διαφόρους τρόπους για να φάγει το βρέφος της, αλλά εκείνο έμεινε νηστικό τις δύο ημέρες που προαναφέρθηκαν. Ευσεβής και φωτισμένος ιερέας της αποκάλυψε να μην τρέχει στους γιατρούς, διότι το βρέφος οδηγείται από τον πατέρα των φώτων, με την Θεία Χάρη. Ο μικρός Μερκούριος, μεγαλώνοντας την ηλικία, έδειχνε στους πνευματικούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος που έλαβε, δηλαδή πίστη στο Θεό, αγάπη ανυπόκριτη, ευσέβεια, υπακοή, ταπείνωση, σοφροσύνη, θαυμαστή, ανδρεία και δικαιοσύνη. Ο έφηβος Μερκούριος, αφού μέσα στην τρυφερή καρδιά του άναψε ο θείος ζήλος, σκέπτεται να εγκαταλείψει τα γήινα και να ασχοληθεί με τα επουράνια. Τα βήματα του Θεόφρονος τον οδηγούν εις το ιερό μοναστήρι των τριών πατέρων Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ. Εκεί μόναζε ένας θαυμάσιος γέροντας, ο Αββάς Παχώμιος, άνδρας με προφητικό, διορατικό και προορατικό χάρισμα. Φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιον, είδε εις το πρόσωπο του νεαρού Μερκουρίου ότι ήταν ο Θεόπεμπτος και τον δέχτηκε με ευχαρίστηση. Ο Μερκούριος γίνεται δόκιμος μοναχός. Το έτος 1899 επαξίως έλαβε το μέγα και άγιο αγγελικό σχήμα ονομαστής Μωυσής από τον γέροντά του Παχώμιου. Η άνοδος του γέροντος Νικοδήμου στον ουρανό. Από τη γη στον ουρανό, Δεκέμβριος 2005. Συνήθιζα να επισκεπτόμουν τον πατέρα μας κάθε Σάββατο. Ένα από αυτά τα Σάββατα και ήταν ένα Σάββατο του Δεκεμβρίου. Εισέρχομαι μέσα στο κελί του και αποτείνω τον συνήθι χαιρετισμό. Μαθητής, ευλογείται πατέρα μας. Ο γέροντας, την ευλογία του Θεού και από μένα να έχεις από τα 20 νύχια μου. Μαθητής, είσαι καλά γέροντά μου? Γέροντας, αυτή τη φορά σταματά. Με κοιτά στα μάτια με αγέρ μορφή. Σιωπά για 10 δευτερόλεπτα περίπου και συνεχίζει. Με σένα θα τα πούμε αλλού. Σταματά να μιλά, πάγωσα. Άρχισε να με βελονίζουν τα λόγια του. Ξανά σταματά, μετά από λίγο αρχίζει ξανά να λέει. Μου υπόσχεσαι ότι δεν θα στεναχωριέσαι καθόλου? Και πάλι σταματά. Μαθητής, γέροντά μου, σου το υπόσχομαι ότι δεν θα στεναχωριέμαι. Αναγκάστηκα να απαντήσω. Είχα υποσχεθεί ότι δεν θα τον λυπήσω. Άρχισα να του ψάλω ύμνους, προσπαθώντας να τον χαροποιήσω, αλλάζοντας τη διάθεσή του. Συνεχίζω τον ύμνο. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσεστε. Και ακούω πάλι, γέροντας, μην κουράζεσαι παιδί μου. Κατάλαβα ότι ο γέροντάς μου κουράστηκε και ξαφνικά ακούω για δεύτερη φορά. Αχ παιδί μου, το μεν πνεύμα πρόθυμο η δε σάρξ ασθενής. Μαθητής, άρχισα να παίρνω απόφαση ότι θα είναι μικρός ο χρόνος που θα τον έχουμε ακόμα κοντά μας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πλησιάζει η ώρα του αποχωρισμού. Εμένα όμως μου κυριαρχεί η αισιοδοξία και ξεπροβάλλει το συνέστημα ότι ο Θεός κάτι θα οικονομήσει και θα σταθεί όρθιος και φάτος, και όπως έλεγε, είμαι ντούρος, και πρόσθεσε αστειευόμενος. Και κουμουντούρος. Γέροντας, ακούω πάλι να ψελίζει και από τα χείλη του. Να έχετε όλη την ευχή μου και την ευλογία μου. Τώρα κουράστηκα και θέλω να ξαπλώσω. Κατά αυτόν τον τρόπο τελείωσε και εκείνο το Σάββατο. Πέρασαν από τότε 9-10 Σάββατα και ξαφνικά ακούω στο τηλέφωνο στο σπίτι μου να χτυπά.
είναι από το μοναστήρι. Μία αναστατωμένη μοναχή μου αναφέρει ότι ο πατήρ Νικόδημος δεν αισθάνεται καλά και ετοιμάζεται για το νοσοκομείο. Ο μαθητής. Είναι πολύ άσχημα. Μοναχή. Δεν ανοίγει τα μάτια του. Μαθητής. Μέσα μου αρχίζει ο χρόνος να τρέχει για την άνοδό του στον ουρανό. Οι γιατροί σε 2 μέρες το γιατρεύουν και η υγεία του δείχνει να πηγαίνει προς το καλύτερο. Αρχίζει πάλι να μας μιλά και να μας νουθετεί από το κρεβάτι του πόνου. Μη φοβήστε, ήθελε να μας πει για τον αποχωρισμό μας και συνεχίζει. Δένω τους δαίμονες να μην έχουν εξουσία πάνω σας και θα είστε τέκνα, αναφερόταν σε μένα και τη σύζυγό μου Μαργαρίτα, προστατευμένα του Θεού και από μένα και θα πρεσβεύω αδιαλείπτως για σας, μαθητής. Οι μέρες κυλούσαν στο νοσοκομείο με οξυγόνο και μάσκα στο πρόσωπό του. Τον ξανά επισκέπτομαι εγώ και η σύζυγός μου και ξαφνικά αφαιρεί τη μάσκα και αυστηρά μας λέει. Γέροντας, σας τα έλυσα όλα, παγώσαμε. Από τη μία ιδέα της λύτρωσης από τους δαίμονες, αλλά και από την άλλη ο σκληρός αποχωρισμός. Φεύγω για τον ουρανό, μαθητής. Κανείς από τους παρευρισκομένους δεν το πιστεύει και ούτε θέλει να το πιστέψει ότι άκουσε τη λέξη φεύγω. Τους λέω ότι σε 3-4 το περισσότερο 7 μέρες θα κοιμηθεί. Όντως κοιμήθηκε ακριβώς τέλος Μαρτίου του 2006. Αιωνία η μνήμη του και η πρεσβεία του να μας καθοδηγεί στα υπόλοιπα δύσκολα χρόνια της ζωής μας. Αμήν γέννητο αμαρτωλός ιεροψάλτης Αθανασιάδης Γρηγόριος. Αγαπητοί αδελφοί, εγώ θα ήθελα ζωντανή μαρτυρία. Συγχωρέστε με που το κάνω αυτό, αλλά για τον πόθο μου να βγει ο λόγος του γέροντα, λυπάμαι που σας το λέω, βρήκα τείχος αδιαφορίας από το 95% του πληρώματος. Δεν ξέρω, εύχομαι ο Χριστός να τους ελεήσει, αλλά να γνωρίζουν ότι εμποδίζουν ένα έργο προς δόξαν Χριστού για το γέροντά μας. Αλωνίζουν οι νεοημερολογίτες πλανεμένοι και βγάζουν τους δικούς τους ψευδοαγίους και εμείς που είχαμε έναν Άγιο επί της γης όπως το ομολόγησε η Παναγία, σε άλλα βίντεο θα το δείτε, εμείς να αδιαφορούμε και εύχομαι να μην δώσουμε λόγο στο Θεό για τη μεγάλη αδιαφορία μας. Συγχωρέστε με. Η κοίμηση του γέροντα Νικοδήμου οι τελευταίες ημέρες του. Ήταν αρχές του Μάρτη του 2006 όταν ειδοποιήθηκα από την Ιερή Αδελφότητα της Αγίας Μαρίνας και συγκεκριμένες από τις αδελφές Παγωμία και Γρηγορία ότι ο γέροντας δεν είναι καλά και μεταφέρεται στην Αθήνα. Η Ελένη Μπαρού, πνευματικό τέκνο του γέροντα, για μία ακόμα φορά ενεργεί με πολύ ενδιαφέρον και φέρνει το γέροντα στο νοσηλευτικό ίδρυμα Ευγενίδη. Διαπιστώθηκε πνευμονία βαριά και καταστάθηκε αναπνευστική ανεπάρκεια. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ιατρών του νοσηλευτηρίου, ο γέροντας, ενώ είχε κάποιες αναλαμπές βελτίωσης, χειροτέρευε. Εντύπωση είχε κάνει στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε ανθρώπους από διπλανά δωμάτια που τον επισκέπτονται για να πάρουν την ευχή του, η μεγάλη διάβγεια του μυαλού του. Έδινε συμβουλές σε όλους και μας προετοίμαζε με διάφορους τρόπους. Άλλοτε έλεγε ότι κουράστηκε από τη ζωή και ήθελε να τον αναπαύσει ο Κύριος και άλλοτε έλεγε ότι θα φύγω σύντομα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, μια κυρία που είχε χειρουργηθεί στο διπλανό δωμάτιο με τον γέροντα είχε μετεγχειρητική αιμορραγία. Έμαθα για τον γέροντα και έστειλε τον άντρα της να παρακαλέσει τον γέροντα να τη σταυρώσει. Πράγματι, ενώ οι γιατροί ήταν έτοιμοι να την ξανανοίξουν, ο γέροντας το προηγούμενο βράδυ την σταύρωσε και μετά από λίγη ώρα το αίμα σταμάτησε και οι γιατροί απορριμμένοι ανέβαλαν το χειρουργείο. Μετά από λίγες ημέρες η ασθενής έφυγε απόλυτα υγιής. Οι επισκέψεις για τον γέροντα πολύ συχνές από τα πνευματικά του παιδιά που αγωνιούσαν για την υγεία του. Στο προσκέφαλό του η αδελφή Παχωμία και άλλες αδελφές προσήφχονται και προσέφεραν την αγάπη τους και το σεβασμό τους στο πνευματικό τους γέροντα. Επίσης έβλεπα καθημερινά στο δωμάτιό του τον κύριο η Γιάννη, τον Κωνσταντίνο και τον Βαγγέλη να αλλάζουν ομάδες και να τον μετακινούν για να τον φροντίσουν. Ο Νίκος Καρυπίδης πηγαινοερχόταν με διάφορες μοναχές από την Ιερά Μονή και το ζευγάρι του Ιωάννη και της Ελένης Μάγκου
φρόντιζαν τα της νοσηλείας του γέροντα. Μα και αυτός που δεν γνωρίζει τα ονόματα που δεν γνωρίζει, αλλά και αυτούς που δεν γνωρίζω τα ονόματα τους ήταν πάρα πολλοί και δεν έχω λόγια να περιγράψω το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους για τον γέροντα. Όμως ο αγαπημένος του Κύριος και Θεός ημών τον πληροφόρησε μέσω της γλυκητά της μητέρας του ότι σε 3 μέρες θα τον έπαιρνε κοντά του. Ζήτησε να μεταλάβει τον αχράντων μυστηρίων και αφού ευλόγησε όλα τα πνευματοπαίδια του, σταύρωσε τα 7 χέρια του και παρέδωσε το πνεύμα του εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν 21 Τρίτου 2006, Πάτριον Εορτολόγιον. Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα
εξορίστε πάλι με, επίστρεψες γίνεξης ελήφθη, ίσον καθομίας είναι πανάναγε, το αρχαίον γάλλος αναμορφώσωσε. Και ο λόγος σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμε, εσύ
μέλη δούλου σου, υποδήμουρομε να άκου Χριστέ ο Θεός ημών, την δόξα να αναπέμπομε συν το αράκο σου Πατρίν, και το Παναγείο και αγαθό και ο οποίος πνεύμα την ίδια ει, και στους αιώνας των αιώνων. Αγίω Πνεύμα τη τίμη και δούξα ως Θεέ Πατρί, πρεκριάμα και Υιό, διά του το άσωμε, και τριάντη μόνο κρατορία. Δέσποτα Χριστέ, λέγησον τον τούτον άπαξον τον δούλο σου, σώσερ δεόμεθα της ηλικίας μεθέξεως, μεταστάτα αξίωσον και κατασκήνωσον, εν σκηνές δικαίων, εν μόνες αγίωσον, ελίσε που ραδείς κοινόβαση και εσπλαχνίασον, παρορώνα που τα πτέσματα και παρέχουν αυτό την ανάπαυση. Δέσποτα Χριστέ, ανάπαυσαν τον δούλον σου, οδύσαν αμάρτητος οδύς, των ανθρώπων γένων ανήμιση μόνε αθάνατε, διό τον δούλον σου. Ως Θεός ηκδήμων εν φωτή κατάρταξον, συν τες χώρας τους Ιησούς αγγέλων σου, Κύριες πλαγία σου. Υπερβαίνουν ανώνυματα και παρέχουν αυτό την αγάπωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υπερτωρούμενα τα σώτερ επαγγέλματα. Αοφθαλμό σου θεάτε, θεάτε και ουσου κλείπουσε και επί καρδίαν που κάνε δίδες ποστά. Ποντής προσυνεστάτης μες θεσεώς, τη κοινευδοκίσον, τον προσέμε τα χωρίσαντα και παράσκου ζωή την αιώνιον. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Χριστόν ετήσω πίσον των σών, στόχων Μητροπάθεν έτσι των θεσμάτων συγχώρηση, δούνε το δούλο σου. Τόσε Θεοτόκον ευσεβοσκυρίσαν, ελόγων αληθήν δογματίσαν, τη γε της λαμπρότητος, των Αγίων και Φεδρότητος, αξιώσεν τη βασιλεία του. Έτσι και την ίδιο δεισόμεν, δεισόμεν και καραπάσον, και μακαριότητος αξίωσον.
νόβελην συλλαβούσα, θα αναπηδήσως, τότε να βρωσίαντα για την ανώστοση της πιστής χωριζόμενο και διαφανάντο. Δόξα στεφανούντος εν τους μεγαλύνοντας όνειν, δις όπως μη πάψει, τούτον εμφαντήν καταλάξε, δις αυτού τα πρότινος Θεόν ημφέρ. Επίγεσης Χριστόντιτος, εν το περιπτώ.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Oh.
πλάσια των άνθρωπων, η προτίμα της διαπλάσια και η γίνεται αυτή χωρισόμεθα, καθώς εκτέλεξας ο πλάσιος με την υπόμη, ότι είτε εις την αφαιρέψη που πάντου τόσο χωρισόμεθα, επί κάποιο την οποιούνται σωτήτα Ιλούια. See.
Κύριε ο Θεός ημών, ότι εσύ αρήτα σοφία δημιουργήσες τον άνθρωπο εκτουχός και τούτο να αναμορφώσας εις είδος και κάλλος και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιν θύμα η δοξολογία και πρέπει της δόξης και βασιλείας για το κατοικώνα και καθομοίωση του τον παραγαγή την εντολήτε παραβάντα τους προστάγματος και με τα λαμπόντα της εικόνας και μη φυλάξαντα δια τούτο να μην το κακό να θάνατον γέννητε φιλανθρώπων εγκέλευσα στην κράση και μη ξυντάφτην και τον άρετό σου του των δεσμών ως Θεός των πατρών ημών το Θείο Βουλή ματαιχοτέμνεστε και διαλύστε. Ώστε ετοιμένη ψυχή είναι εκεί σε χωρίν έθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως το δεσόμεστα εξώσιν εν τέθει αναλύεσαι. Δια του δεόμεθα σου του ανάρτου πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωπιού σου πνεύματος και να μην παρήξεις ο πλάσμα καταποθύνεται απολία αλλά το μέν σώμα δεν λυθύνε στα εξώ συνετέθη. Αμήν. Αμήν. Την έψη και καταταγένε το χορό των δικαίων. Αμήν. Δε Κύριε ο Θεός ημών, η θυσάτου σου το άμετρον έδωσε και φιλανθρωπία η ανήκη. Και είτε υπό ο κατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ίδιο αναθέμα την πέπεσε ο δούλος του κούτος. Οικόδημος ιερομόναχος, είτε την άτον ιερωμένο παρεπίκρανε. Και παρά αυτού δεσμόν άρρητον εδέξατο, είτε υπό αρχιερών βαρυτά το αφορισμό περιέπεσε και αμελία και ρατινία χρυσάβαινος, που και έτσι συγχωρήσεων, συγχώρησον αυτό διεμπιστώματος. Αμήν και να ξυλουδούλου σου και το μένο σώμα αυτού εις τα εξώς είναι τέτοι διάλυσον. Αμήν. Δε ψυχή αυτού εις κοινές αγίων κατάταξον. Αμήν. Δε τηρώ Θεός ημών τους αγίους σου μαθητές και αποστόλες, την εξουσία αν τους ταύτην ώστε των αμαρτημάτων δίδωνε την άφηση και πόνο. Όσο αντίσωση και λύσωση είναι όσα δεδεμένα και λεδημένα, δι' αυτόν δε και σημάσαι και ένα αξιούσος άφτος, γιατί δικάφτην δωρεάν στην ανθρώπου διαβιβάσεις, ίσως θα κοιμηθεί έναν δούλου σου, οικόδημον ιερομόναχον, του ψυχικού και σωματικού μαθήματος και έστω συγκεκολημένος και εν τον είναι όλοι και εν τον μέλλον. Πρεπίες της Παναστράτου και Παρθένους Μητρός και πάνω στον Αγίον να μείνει. Δέσποτα πολύ ωραία Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όταν σκλήστης των ουρανών βασιλείας και της ηχάριδη την θεσμήτε και δίκτας των ανθρώπων αμαρτίας, μετά την Αγία σου εκ νεκρών τρίμερων εξανάσταση της Αγίας μαθητές και της Αποστόλης, δωρισάμενος εξουσία, ως το δεδεμένα είναι εν το ουρανό όσο δι' αυτόν εγκυδεύεται και λεγημένα ως αύτος εν το ουρανό όσο δι' αυτόν εγκυδεύεται. Διαδόξη μας τους ευθερείς και αναξιντούρσου, της αυτής τάφης παρασού υπεραγίας δωριάστη και χάρη διαβάτως σου φιλανθρωπία καταξιώσα γενέστε, ώστε και εμάς ούτε δεσμήνετε και γίνητε εν το λαό σου συμβαίνοντα. Αυτός πανάγαθε βασιλεύει διεμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξιδούλου σου. Συγχώρησε τον δούλο σου. Υπόδημο ιερομόναχο, είτε εν το παρόμοιο άνθρωπο σε πληγέντηση, και άφησε αυτό όσα εν λόγω η έργο κατά διάνοια ανήμαρτε, λύσε αυτό και τον επικείμενο με οποιοδήποτε τρόπο δεσμών, όταν αυτό κατ' αυτόν εξαρπαγήσει άλλο την ως αιτία έδισε. Είτε από αγκαιρέως, είτε παράλληλος, φθόνο και συνεργεία του πονηρού, λούτων υπέστη ο δίστημα, ευδόξησαν ως μόνος αγαθός και πολυέλεος. Την μέν ψυχή αυτού μετά τον Αγίον δαχθήνε τον αμειόντος ευαρισσάν του, το δε σώμα την παρασούτην του λυθής ησύς κρατήνε. Ό,τι ευδοκητός και τον ξέρουμε της υπάρχης της τους αιώνας. Αμήν. Αμήν. Yeah.
Αυτό το πολύ αδειό σώμα,
αυτό το βασανισμένο και βανατισμένο, αυτό το οποίο εκοπίασε το σούτ των όσων δίσεκτων συγκρόνων πατέρων της εποχής μας, αυτό το οποίο κατέληξε στα σειράς παρατεταμένας αγρυπνίας, στα σειράς ηλιακάς της τετρωμένης από θείο έρωτα καρδίας. Αυτό το αποθέτεις πλέον εις την γην εξής ελήφθη μεν και η ψυχή σου πτερυγής υπερθεσμών έως να κατέφθει στον τάφο, μας ατενίζεις, εμείς δεν μεθά να σε ατενίζουμε. Το στήνομά σου λέγομεν και από αυτό διδασκόμεθα. Ως εκεί πανήγυρες δε με προσωπικός και νομίζω ότι εκπροσωπώ την ολότητα είναι αυτό το οποίο μέχρι τώρα αντιμετωπίσαμε. Δεν είναι ένας θάνατος ο οποίος γεμίζει με απεσιοδοξία τους πολλούς ανερματίσους ανθρώπους, αλλά είναι η οσιακή αυτή τίμηση η οποία μας ενισχύει στην πίστη, μας πυρώνει την καρδία μας, καθίσταται δημάς πάντοτε φωτεινό μετέρων καλού και αγίου παραδείγματος. Το πόσον έμασε για την αγάπη του Χριστού, σύγνωρης απολύτως και ο τα πάντα δημιουργήσας τριαδικός Θεός, τον οποίο επί της παιδικής σου ηλικίας ελάτρεσες με όλο το στέρας της ψυχής σου και με όλη τη δύναμη των πνευμών σου εδώ σε αυτό το φρουκτό θυσιαστήριο και εσείς όλοι οι πιστοί τον ακολουθούσανε, ακούσατε τα σεχάς, τα αναφοράς, τα δεήσεις του προστήριων για τη σωτηρία του άντια ημών. Κατέστη μία πνευματική συλλοάμα αυτός ο χώρος. Δεν είναι δυνατόν να επισέφουμε της λεπτομερίας που αφορά την Αγία του Βιωτήν. Έτσι, ακροτηγός και μόνο αναφερόμεθα και γνωρίζοντας βεβαίως ότι αυτά ο Άγιος του Θεού, γέροντας αυτός ο τετιμημένος, τα απειχθάνεται κυριολεκτικώς. Ποτέ δεν επιδιώκει την αυτοδοξία του, αλλά έζηκε μόνο για την αιωνία δόξα του αιωνίου και αθανάτου Θεού και της Αγίας του Μαρτυρικής Εκκλησίας, της οποίας αυτός και μόνο είναι ο Θείος Δομήτρος. Και ουδής άλλος, ο Χριστός ο αληθινός Θεός και επί το θεολογικότερον η Αγία Τριάς ο Θεός ημών, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή την Αγία Μαρτυρική και τα προστρεφανωμένη Εκκλησία που πηρέτει ο δούλος, ο Χριστός δούλος του Θεού, είναι εκείνος ο οποίος πρωτοφωνούσε και έλεγε ότι ανήκουμε σε μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το αγαπητοί και το πρώτο της παιδικής του κοινωνίας άσμα, αλλά και το κύκλιο άσμα της ζωής του. Ποιος από αυτόν τον κύκλιο έρωτα δεν πέρασε και δεν παρηγορήθηκε, πονεμένος και θλιμμένος, και ορφανό παιδί δεν είδε την αρρωγή, τη βοήθειά του, την έκκληνο, μέχρι που σχεδόν περί το τέλος πια της ζωής του πρωτού καταλήξει τορμάτιων κόσμων και διασπάσει τον κλειό της ταρτότητος του περαστικού και φευγαλαίου δημιουργού, ευλογούσε συνεχώς. Ήρθατε βέβαια να δώσετε τον τελευταίο ασπασμό, παρά να πάρετε κάτι από αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Φυλάξατε την ιερά παρακατατήτη, αυτό που ελάτρευε και που εκπαιδεύον πάντοτε ομολόγη προς πάσα κατεύθυνση. Λεοντόκαρδο στην πίστη. Στο θέμα της αγάπης, είτε της ταπεινώσεως, είτε εκείνος που τον βλέπαμε όλοι να γονατίζει και να μας αγκαλιάζει. Αδιακρίτως, πάσης όλες τάσεις, τον πιο αναματωρό άνθρωπο, τον έφερε στην αγκαλιά μου και παιδί μου, μην απεπίζεσαι.